ακούσαμε μόνο ένα θόρυβο, δεν ακούσαμε φρενάρισμα, κοιτάξαμε. Βγήκατε έξω. Είδαμε το... το αυτοκίνητο, ήταν καρφωμένο στην κολόνα. Μεταξύ κολόνα και αυτοκίνητου ήταν ένας άνθρωπος. Λιπόθυμος ο οδηγός και το κοριτσάκι μισοφωνά. Τον είχε παρασύρει τον άνθρωπο αυτό, ήταν στην κολόνα. Εικασία, ναι. Γιατί δεν είδαμε, εικάζω εγώ από ότι είδα και το αυτοκίνητο χτυπημένο, γιατί αίματα είχε σπάσει το παράθυρο του οδηγού, του οδηγού συγγνώμη. Μάλλον τον παρέσυρε. Τον παρέσυρε από πού, από ποιο σημείο. Τώρα αυτό δεν το γνωρίζουμε, αλλά δεν πρέπει να τον έχει παρασύρει εδώ μπροστά, πρέπει να τον έχει παρασύρει πιο πίσω. Πιο πίσω. Πιο πίσω. Και να καταλήξει στις... να του φύγει το αμάξι, να χτυπήσει τη στάση και να τον, να τον βρει μετά πάλι εκεί. Δεν ήταν στη στάση, ήταν κάποιοι άλλοι. Δεν πρέπει να στη στάση. Λίγο νωρίτερα που είχε κοιτάξει ένα συνάδελφο απέναντι ήταν μόνο οι δύο, η κοπέλα και ο κύριος. Δεν υπήρχε τρίτος. Υπάρχει πιθανότητα το αυτοκίνητο να κούμπησε πάνω σε άλλο και να άλλαξε πορεία, να προηγήθηκε δηλαδή κάποιο άλλο, γιατί ήταν στο πλάι. Και αυτό η εικασία είναι πάντως. Ναι. Εσείς το είδατε καλύτερα, έφερε σημάδια στο πλάι. Όχι, όχι. Δεν έμοιαζε να έχει ακουμπήσει. Ναι. Από την αριστερή πλευρά βλέπουμε στις φωτογραφίες. Από την αριστερή πλευρά δεν φαίνεται να έχει ακουμπήσει. Φαίνεται μόνο να έχει χτυπήσει τον άνθρωπο. Ναι. Έχει αίματα πάνω στην πόρτα, έχει σπάσει το τζάμι, έχει αίματα στο πίσω παράθυρο. Αυτός ο άνθρωπος πήγε δηλαδή να περάσει σε εκείνο το σημείο. Από εδώ μάλλον προς απέναντι. Ναι. Έτσι εξηγείται μόνο. Ή το αντίθετο, αλλά έτσι εξηγείται για να τον έπιασε.